Ο Μαλάκια χωρίς προβλήματα κύλησε η πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια της Καβάλας, όπου οι μαθητές εξετάστηκαν στο μάθημα της έκθεσης. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές, το θέμα ήταν απλό και βατό. Οι μαθητές πάντα είναι αγχωμένοι. Να ευχηθούμε καταρχήν σε όλους τους μαθητές μας καλή επιτυχία. Δύσκολη χρονιά, τα προηγούμενα χρόνια δύσκολα, ας ελπίσουμε ότι πάμε για την κανονικότητα. Συνεπώς, όλα κυλούν ομαλά. Όλα πάνε καλά. Τα θέματα τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε, φαίνονται να είναι βατά. Αλλά αυτό θα το κρίνουν οι μαθητές μας και οι αποφοιτοί που ξαναδίνουν δεύτερη χρονιά. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε προβλήματα. Πώς κύλησε η πρώτη μέρα και αν είχε κάποια προβλήματα? Όχι, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι μαθητές ήταν τακτοποιημένα όλα στη θέση τους και τα παιδιά τώρα συνεχίζουν και γράφουν. Τι ώρα τους δώσαμε κόλλες? 9 ξεκίνησαν να γράφουν, 12 θα τελειώσουν. Τι μέτρα ισχύουν, κύριε Κακάρα, για τους μαθητές? Διότι πλέον δεν φοράμε μάσκα, αλλά από ό,τι γνωρίζω, οι μαθητές στηρούν αυτά τα μέτρα λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν φορούμε μάσκα από 1η Ιουνίου, αλλά για τις εξετάσεις και μόνο για αυτές η μάσκα είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, υπάρχουν μαθητές που μίλησαν στην κάμερα του Ένα Channel, οι οποίοι βρέθηκαν στις εξεταστικές αίθουσες απλά για την εμπειρία, καθώς δεν είχαν προετοιμαστεί καταλληλώς. Πολύ καλά. Έκανα το σωστό λάθος. Κοιμήθηκα ένα μισάωρο και περίμενα να τελειώσει μία ώρα. Κοιμήθηκες μέσα στην αίθουσα? Ναι, για να περάσει η ώρα δεν με άφηναν πιο νωρίς να βγω. Πήγα και τουαλέτα. Λάθος έκανες. Μάθημα τι έδινες, ήξερες? Έκθεση. Δεν είχες διαβάσει? Όχι. Αλλά θες να περάσεις αφού δεν είχες διαβάσει? Δασολογία Καρπενήσι έχω ακούσει. Ότι είναι... Πόσα μόρια? Είχε πρόπερση 625 και πιστεύω μπορώ. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί και του χρόνου. Το θέμα της έκθεσης το διάβασες καθόλου? Μου το είπανε μετά. Ποιο ήτανε? Λόγους να μαθαίνουμε ιστορία, κάτι τέτοιο δεν είναι? Αυτό. Γιατί δεν το ανέπτυξες? Σου φάνηκε δύσκολο? Όχι, αλλά δεν ξέρω, ψιλονίσταζα και επέλεξα να κοιμηθώ. Για τα άλλα μαθήματα έχεις προετοιμαστεί? Αρχαία, όχι. Λατινικά, ούτε. Αλλά πιστεύω... Ξέρεις όμως ποιο είναι το επόμενο μάθημα που δίνεις? Τη Δευτέρα... Όχι, δεν ξέρω. Νομίζω αρχαία. Γιατί επέλεξες να δώσεις πανελλήνιες, αφού δεν ξέρεις τι μάθημα δίνεις και ούτε έχεις διαβάσει? Γιατί μου είπαν οι φίλοι μου να έρθω για να πέσουν οι βάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ακόμα ισχύει, αλλά και για την εμπειρία. Και για την εμπειρία. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία? Πολύ βαρετή. Περίμενα 2,5 ώρες. Δεν το σκέφτεσαι να μην έρθει το επόμενο? Το σκεφτόμουν. Αναλόγως τελικά τι δώσω τη Δευτέρα, ίσως έρθει, ίσως όχι. Πώς ήταν τα θέματα? Ήταν περίεργα, τι να σας πω. Έκθεση γράφαμε σήμερα. Έγραφε κάτι με την ιστορία, ήταν καλά, ωραία. Είχες προετοιμαστεί? Όχι, αλλά έγραψα εκεί πέρα, έκατσα μία ώρα τουλάχιστον και έφυγα. Ήξερες τουλάχιστον τι έγραφε σήμερα? Ήξερα, σήμερα έγραφα έκθεση. Τι κατεύθυνση είσαι? Οικονομικά είμαι και από Δευτέρα γράφουμε τα υπόλοιπα μαθήματα. Ποιο είναι το επόμενο μάθημα? Νομίζω... Μαθηματικά. Νομίζεις? Μαθηματικά. Νομίζεις. Λοιπόν, έχεις προετοιμαστεί για τα μαθηματικά? Όχι. Όχι, εντάξει, για ένα καφέ ήρθαμε. Αυτό. Εμπειρία, για την εμπειρία έδωσες φωτά? Ναι, για την εμπειρία εννοείται. Εντάξει, Δευτέρα θα κοιμηθώ, σήμερα δεν πρόλαβα, ξύπνησα ας πούμε αργά. Αλλά αυτό. Μπάς περίπτωση. Τι θες να σπουδάσεις? Τι να σας πω, που περάσω. Θα περάσεις? Εντάξει, κάτι γράφουν όλοι δηλαδή, έστω 500 μόρια, θα τα γράψουμε.